Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, την Υπουργό και συνάδελφο, διότι βλέπω, παρά το γεγονός ότι χτυπάει κάτι τρελά ωράρια στο Υπουργείο, δεν πάντα θα βρει το χρόνο στις 2 το πρωί, στις 5 το πρωί, στις 6, να γράψει έχει τα κειμένα της. Αυτό, ναι. Γεια σας, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως ξέρεις, Σωτήρη, μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος. Once a king, always a king. Έτσι, έτσι. Yeah. Λοιπόν, τι γίνεται, πάμε να ξεκινήσουμε μετά του χαρτοφυλακίου και θα πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, διότι έχουμε κινητικότητα. Εγώ θέλω, ξέρω ότι δεν είναι fair για τους συναδέλφους, αλλά ψήγματα των ανακοινώσεων, των επισήμων ανακοινώσεων που θα γίνουν την Πέμπτη, θέλω να έχουμε σήμερα για τα θέματα του χαρτοφυλακίου και για τα συνόδευτα παιδιά, γενικώς για το μεταναστευτικό, να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί λίγο το έχουμε αφήσει. Ναι. Ενώ έχει φύγει από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με αυτή την έννοια. Εμείς έχουμε μια συνέδευξη τύπου την Πέμπτη, την οποία έτσι κι αλλιώς θα κάναμε, γιατί καταφέραμε με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, που θα σας θυμίσω ότι ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2020 με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Καταφέραμε από τον Απρίλιο του 20 που έγινε η πρώτη μετεγκατάσταση ανηλίκων μέχρι σήμερα να ξεπεράσουμε το φράγμα των 1.000 παιδιών που μετεγκαταστάθηκαν με ασφάλεια σε ευρωπαϊκές χώρες. Το τονίζω γιατί ακολουθούμε τα ίδια πρωτόκολλα με τις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή δεν κάνουμε μετεγκαταστάσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πραγματικά ήταν ένα σημαντικό έργο για την Ελλάδα πάνω απ' όλα, διότι όπως ξέρετε υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου μέσα στην πανδημία, που σημαίνει ότι ήταν κλειστά τα σύνορα, ότι ήταν κλειστά τα αεροδρόμια, ότι δεν υπήρχαν πτήσεις. Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί, είναι ίσως η μόνη χώρα, δεν θέλω να βάλω το ίσως, που το κατάφερε αυτό, με κλειστά τα πάντα εν μέσω πανδημίας, να μεταφερθούν με ασφάλεια εκτός Ελλάδας 1.020 παιδιά αυτή τη στιγμή. Από τα πόσα συνολικά? Κοιτάξτε, εμείς τα παιδιά που παραλάβαμε ως κυβέρνηση ήταν 5.500. Wow. Τα ανακαλύψαμε παντού, γιατί υπήρχαν και ζούσαν σε επισφαλείς συνθήκες, στα νησιά, σε κάμπ, ακόμη και σε αστυνομικά τμήματα, σε προστατευτική φύλαξη. Είχαμε γύρω πάνω από 300 παιδιά σε αστυνομικά τμήματα, το οποίο είναι εξωφρενικό, το καταλαβαίνει κάποιος. Γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να ζει στο αστυνομικό τμήμα, αλλά ούτε και οι αστυνομικοί μπορούν να γίνουν ταντάδες. Γιατί τα έπαιρνε εκεί η αστυνομία σε προστατευτική φύλαξη για να μην είναι και κινδυνεύουν στο δρόμο. Άρα με νόμο δικό μας έτσι και αλλιώς πλέον δεν επιτρέπεται τα παιδιά να μένουν στην αστυνομία. Μεταφέρονται πάντα σε ασφαλείς κατοικίες, καταφύγια, ασφαλείς ζώνες, σπίτια, ανάλογα με την ηλικία τους. Ήταν λοιπόν 5.500, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2.250.200. Είναι ένας αριθμός που αλλάζει, γιατί φανταστείτε ότι κάθε φορά, εμείς τώρα δεν έχουμε ροές. Ωστόσο, κάποιες βάρκες φτάνουν. Φανταστείτε ότι είναι οικογένειες, τα μισά είναι παιδιά και ενδεχομένως τα μισά αυτών των παιδιών είναι ασυνόδευτα. Μάλιστα. Και για μας είναι πολύ σημαντική μετεγκατάσταση και πολύ σημαντικό ότι έλαβαν μέρος 13 ευρωπαϊκές χώρες σε αυτή την επιχείρηση. Οι άλλες δεν τηρούν τους κανόνες. Δεν ανταποκρίθηκαν. Τι λέτε? Δεν ανταποκρίθηκαν. Όχι. Είναι 13 χώρες έχουν λάβει μέρος. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ήταν σημαντική η συμβολή τους. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη, η έννοια της αλληλεγγύης δεν έχει επιτευχθεί. Από την ώρα που έγινε αποδεκτό πριν από μερικά χρόνια η λογική της εθελοντικότητας, του εθελοντισμού, δηλαδή εάν θέλει κάποιος παίρνει μέρος σε μια επιχείρηση αλληλεγγύης, σας λέω, είναι 27 οι χώρες, 13 λαμβάνουν μέρος. Για μας είναι σημαντικό, γιατί και η Γαλλία πρωτοπορεί και η Ιταλία, η Γερμανία είναι. Μα στο τελευταίο δελτίο τύπου σας είδα ότι η Γερμανία πήρε παιδιά, έτσι. Η Γερμανία είναι πρώτη σε αυτά, γιατί η Γερμανία. Μας δυσκόλεψε στο προσφυγικό η Γερμανία διαχρονικά. Δεν ξέρω τι έκανε στο προσφυγικό η Γερμανία. Είχε μία συμπεριφορά που δεν ήταν ίσως σταθερή, να πω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Η Γερμανία πάντως πήρε 1.000 άτομα, οικογένειες με παιδιά, γύρω στα τα μισά ήταν παιδιά, που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Άρα λοιπόν ελάφρυνε και το σύστημα υγείας μας. Mm-hmm.
Για μας είναι σημαντική η μετεγκατάσταση. Γιατί επειδή είμαστε χώρα πρώτης υποδοχής, εμείς δεν είμαστε χώρα εγκατάστασης. Όσο και να το λένε, να θέλουν να το λένε κάποιοι στο εξωτερικό. Είμαστε χώρα πρώτης υποδοχής και διέλευσης. Όμως, ως χώρα πρώτης υποδοχής, δεχόμαστε πολλά παιδιά. Η φέρουσα ικανότητα όμως της χώρας είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε 10-20 χιλιάδες παιδιά να τα φροντίζουμε. Πρέπει λοιπόν οι άλλες χώρες να παίρνουν παιδιά, να δέχονται παιδιά έξω, ώστε κάθε φορά που έρχεται μια βάρκα με παιδάκια να μπορούμε εμείς να τα σώζουμε και να τα μετακαθιστούμε. Έβλεπα διαφημιστικό τρέιλερ από το Vice που παίζει ο Αντένα, με τον Αντένα συνεργάζεται στην Ελλάδα. Τα όρατα παιδιά της Μυτιλίνης των καταβλισμών. Είναι παλιό ρεπορτάζ, είναι τωρινό. Ναι, προφανώς δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή κάθε φορά. Το είδατε κι εσείς, φαντάζομαι, ή σας ειδοποίησαν. Κάθε φορά που φτάνουν στα νησιά, τα παιδιά, τα ασυνόδευτα μιλάμε, όχι τις οικογένειες. Ναι, ναι. Τα παιδιά μένουν στο. Όχι, δεν ξέρω, είδα ένα τρέιλερ και χωρίς ήχο, έτσι. Το έβλεπα στο γραφείο νωρίτερα. Το διαφημίζω Αντένα για το Vice. Η πραγματικότητα είναι ότι κάθε φορά που φτάνει ένα σκάφος, μια βάρκα σε κάποιο νησί ή κάπου στην Ελλάδα, περνά τώρα με την κρίση του κορονοϊού το 14ήμερο της καραντίνας, καταγράφονται όλοι και τα παιδιά 2-3 μέρες μεταφέρονται αμέσως. Δεν θέλουμε να μένουν σε επισφαλείς συνθήκες. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί γέλατε να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα του προσφυγικού. Δεν έχουμε ροές, αυτό φαίνεται από τους αριθμούς, αλλά ακόμη στα νησιά πήγε και ο Πρωθυπουργός μόλις πριν από λίγες ημέρες στη Σάμο, αν δεν κάνω λάθος, να δει εκεί την εξέλιξη των εργασιών, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις δομές και τις υποδομές. Κοιτάξτε, οι ροές έχουν μειωθεί πάνω από 90%, μπορώ να πω και 95%. Αυτό οφείλεται στην αποφασιστικότητα, είναι η πολιτική απόφαση αυτό της χώρας να φυλάει τα σύνορά της. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει, πιστεύω, με επιτυχία, άλλες χώρες ίσως το αναζητούν ακόμη, είναι να βρούμε, να βρίσκουμε κάθε φορά σε κάθε θέμα σχετιζόμενο με το προσφυγικό μεταναστευτικό τη χρυσή τομή, το κέντρο εκείνο της ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία των συνόρων, η οποία είναι υπαρξιακή για τη χώρα μας. Δεν υπάρχει χώρα με ανοιχτά σύνορα, είναι αδύνατον. Είναι θέμα καθαρά εθνικής ασφάλειας και κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας, το να ορίζεις ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από τη χώρα σου. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτό και στην τήρηση των συνθήκων, που είναι επίσης υπαρξιακό θέμα, γιατί η χώρα μας στηρίζεται στις διεθνείς συνθήκες, έτσι, τις επικαλούμαστε, άρα πρέπει να τις τηρούμε και να τις σεβόμαστε, και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν μια δύσκολη εξίσωση. Γιατί στη χώρα πρέπει να μείνουν αυτοί που πρέπει να μείνουν. Εκείνοι που δεν πρέπει να μείνουν, πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Και αυτοί που πρέπει να μείνουν, το καθεστώς τους καθορίζεται από τις διεθνείς συνθήκες. Όταν η χώρα λοιπόν τους δίνει τη διεθνή προστασία, τους τη δίνει για ένα συγκεκριμένο διάστημα και για όσο διάστημα διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες στη χώρα τους, στη δική τους πατρίδα. Δεν είναι επάπειρον το άσυλο. Έτσι, γιατί αλλιώς θα φτάσουμε σε φαινόμενα του παρελθόντος, τα οποία δεν ήταν καθόλου ανθρωπιστικά, ξέρετε κύριε Πολύζο. Γιατί όταν δημιουργείται χάος, μέσα στο χάος δεν μπορείς να βοηθήσεις ούτε αυτούς που έχουν ανάγκη τη βοήθειά σου. Είναι αδύνατον όταν ήρθε εδώ 1.000.000 και άνθρωποι να μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε όλους η Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσουμε με αυτά τα ζητήματα, θα την έχετε ακούσει διαχρονικά την γκρίνια ανθρώπων που δεν τα βγάζουν εύκολα, που τα βγάζουν πολύ δύσκολα, να λένε ναι, αλλά στο διπλανό μου διαμέρισμα μένει μια οικογένεια προσφύγων και τους τα πληρώνεται όλα και ρεύματα και νίκια και τέτοια και εγώ αγκομαχάω. Παραμένει η απάντηση ότι είναι χρηματοδοτούμενα προγράμματα αυτά, με μια μικρή ή μεγαλύτερη συνεισφορά δική μας, εθνική συνεισφορά. Είναι πια βάρος αμιγώς εθνικό αυτό, οικονομικό βάρος εννοώ. Να σας πω, η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει, η αλήθεια είναι, τα πάντα. Όσον αφορά πρώτον τους αιτούντες άσυλο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτούς που έχουν έρθει, έχουν ζητήσει άσυλο. Δεν είναι στην αναμονή. Στην αναμονή. Αυτούς, για αυτούς πληρώνει τα πάντα. Ωραία. Πληρώνει επίσης, τώρα εντάξει, είμαστε και μεταξύ μας, ελπίζω. Πληρώνει ό,τι σχετίζεται με τα σύνορά μας. Υπάρχει ειδικό ταμείο. Ειδικό κονδύλι. Μάλιστα. Έτσι.
το Borders, πληρώνει, έτσι. Και στον Εύρο, και για τον Εύρο, μόλις έγινε, δηλαδή όταν γίνεται μια έκτακτη κατάσταση... Μας βοήθησαν οικονομικά, μπορεί να μην στείλαν στρατό... Πολλά λεφτά. Ωραία. Όχι. Το λιμενικό μας, τα σκάφη μας, τα... Τώρα, θυμάστε κάποτε, κινούνταν με βενζίνη από τους χορηγούς. Έτσι είναι. Να λέμε τις αλήθειες. Τώρα, όπως είπατε, δημοσιογράφος γεννηθήκατε και έτσι στα βαθιά σας εύχομαι γεράματα θα φύγετε. Φυσικά, κοιτάξτε, μας έχουν αναγνωρίσει ότι φυλάμε τα σύνορα Ευρώπης και αυτά τα αντιμετωπίζουν. Τι δεν καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί μπορεί, υπάρχει ένα δίκαιο σε αυτά που λένε οι άνθρωποι. Δεν καλύπτει αυτούς στους οποίους έχει δοθεί άσυλο. Γιατί? Γιατί η συνθήκη της Γενέβης λέει ότι από την ώρα που θα του δώσεις το άσυλο, δηλαδή τη διεθνή προστασία του δίνεις εσύ ως χώρα, τον αναλαμβάνεις κιόλας. Έχει μια περίοδο αυτή η ενσωμάτωση. Δηλαδή, λες για ένα χρόνο θα τον βοηθήσω να ενσωματωθεί, για δύο. Έχουν προγράμματα ενταξιακά. Ένα από αυτά είναι το ήλιος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι. Αυτό όμως έχει μια περίοδο. Δηλαδή, σου λέει ότι εγώ θα σε εκπαιδεύσω σε κάποιο, στα ελληνικά, σε κάποιο επάγγελμα κτλ. Για 6 μήνες και τελειώνει. Εκεί λοιπόν, όταν βλέπεις δίπλα σου κάποιον που του πληρώνει το ενίκιο, πιθανόν να είναι το εξάμηνο αυτού του προγράμματος. Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Η συνθήκη της Γενέβης λέει ότι όταν έχεις δώσει το άσυλο, η χώρα που δίνει το άσυλο, δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους ό,τι και στους ευάλωτους υπηκόους της. Άρα λοιπόν, παίρνουν τα επιδόματα που παίρνουν όλοι οι Έλληνες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν δηλαδή ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κτλ. Εδώ έρχεται η ένταξη Σωτήρη και λέει, για να μην με επιβαρύνει το κρατικός προϋπολογισμός, για όσο διάστημα βρίσκονται οι άνθρωποι εδώ, πρέπει με κάποιο τρόπο κάπως να επιβιώνουν χωρίς να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Και χωρίς βρίσκεται... να τους οδηγήσουμε στην παραβατικότητα κλπ. Έτσι. Εννοείται, μα αυτό είναι η παραβατικότητα, είναι το ότι παίρνεις χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό που θα μπορούσες να τα δώσεις σε ανθρώπους, σε άλλους ανθρώπους γυρεότερους που τα χρειάζονται, γιατί να τα παίρνει ένας νέος και να μην εργάζεται. Έτσι. Εδώ ξέρω εγώ και αυτή η δική αυτή είναι και η επιχειρηματολογία. Λοιπόν, επειδή θα κλείσουμε σε δύο λεπτά. Για το αγροτικό, για τις αγροτικές καλλιέργειες. Έτσι. Ναι. Γιατί λοιπόν. Εντάξει, και αυτό, είναι προς μεγάλη συζήτηση. Δεν γίνεται να έχω τη Σοφία Βούλταψη να μην τη ρωτήσω για όλη αυτή την ιστορία που ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως συνασπίστηκαν όλες οι αντιπολιτεύσεις, οι μικρότερες αντιπολιτεύσεις, για την Εξεταστική Επιτροπή. Εντάξει, Σωτήρη, εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Βρίσκεται σε έναν υπερβατικό κόσμο, ας πούμε. Γιατί? Ναι, δηλαδή, τι είναι ακριβώς αυτό που ζητά να εξεταστεί από μια εξεταστική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος την περίπτωση της Αυστρίας και τον Κούρτς, τον καγκελάριο, για μια, δηλαδή ουσιαστικά συνδυάζοντας κάτι που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στο μυαλό του με αυτό που συνέβη στην Αυστρία. Αυτό που πραγματικά συνέβη στην Αυστρία δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Αυστρία, για να ξέρουν και οι εκλεκτοί θεατές σου, τι συνέβη. Αποκαλύφθηκε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, που ήταν επικεφαλής ενός χαρτοφυλακίου μέσα στο οποίο υπήρχαν οι κρατικές αυστριακές εταιρείες, έκανε παιχνίδι με 1-2 εφημερίδες και τους έδινε διαφημίσεις για να βάζει δημοσκοπήσεις κτλ. Των κρατικών εταιρείων. Δηλαδή, φανταστείτε, να είσαι υπεύθυνος για τις κρατικές εταιρείες. Βάλε τα ΕΛΠΕ, βάλε το ΝΟΤΕ, δεν είναι εξ ολοκλήρου, είναι εισηγμένες, όμως έχει μία συμμετοχή το κράτος, έτσι. Και μετά αρχίζεις και λες, αν μου δημοσιεύσεις αυτό, θα σου βάλω διαφήμιση από τα ΕΛΠΕ. Αυτό είναι αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε νεότευκτους εκδότες και ξαφνικά χωρίς, από την πρώτη μέρα, πριν δούμε αν πουλάνε ένα φύλλο, ήταν γεμάτο ολοσέλιδες από τις κρατικές επιχειρήσεις. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα κονδύλια τα οποία δόθηκαν για το θέμα της πανδημίας, δεν υπάρχει κάτι παράνομο. Ψηφίστηκε στη Βουλή, αποφάσισε δηλαδή οι βουλευτές με τη δεδηλωμένη, βγήκαν ΦΕΚ, ήταν όλο στο φως, δεν ήταν αποκάλυψη όπως έγινε στην περίπτωση της Αυστρίας, ότι ξαφνικά έγινε μια καταγγελία και πήραν το κινητό
του Σμιθ, αυτού του ανθρώπου, και βρήκαν μέσα 300.000 SMS για το πώς θα έκανε τη συναλλαγή. Εδώ πήγε ο Υπουργός στη Βουλή, λέει: παιδιά, θα δώσουμε αυτά τα χρήματα για να κάνουμε έτσι μια ενημέρωση γύρω από την πανδημία. Μετά βγήκαν ΦΕΚ και δόθηκαν χρήματα σε 1.264 μέσα. Θα πεις, ο ένας έπρεπε να πάρει περισσότερο ή λιγότερο, είναι άλλη τάξη ζήτημα. Δεν έγινε κάτι στο σκοτάδι, έγινε στο φως. Και λέω εγώ τώρα, πόσο δηλαδή αυτοκτονικός μπορείς να είσαι που να κάνεις επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για εξεταστική και να του λες ότι επικράτησε απόλυτο σκότος στην Ελλάδα, δεν υπήρξε καμιά ενημέρωση, όλοι φιλοτεχνούσαν την εικόνα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Δηλαδή τι τα βάζεις, με 1.264 μέσα όλοι αυτοί είναι πουλημένοι? Δηλαδή το κανάλι το δικό σου δεν ξέρω τι. Και επίσης, σε αυτά τα και να κλείσουμε με αυτό. Τελειώνω, ναι. Σε αυτά τα 1.264 μέσα Σωτήρη δουλεύουν 10.000 δημοσιογράφοι. Αυτοί τι τους λες ότι είναι, μη στάρνα όργανα, εξαγορασμένοι? Δηλαδή πρέπει, μωρέ είναι κύριος, αν βούλεται απολέσε. Τι θέλει να μας πει? Και απορώ πως δεν έχουν επέμβει υπό εσύ, ΕΣΥΑ και όλες οι ενώσεις να πούνε μισό λεπτό κύριε. Εδώ έχεις γράψει ένα γράμμα και λες ότι δεν υπάρχει ενημέρωση στη χώρα. Εμείς τι κάνουμε δηλαδή εδώ? Πήραμε το 2.000, το 3.000, το 5.000 ανάλογα με το πόσο ήταν για τον καθένα και κλείσαμε το στόμα μας? Τόσο φτηνούς, τόσο πουλημένους μας έχεις τους δημοσιογράφους. Απαράδεκτα πράγματα. Δηλαδή πιστεύω ότι πια δεν είναι μαζί μας. Δεν πιστεύω ότι ένας λογικός άνθρωπος. Πάντως μιλάτε και για μια ανεξήγητη σιωπή από τα συλλογικά όργανα του κλάδου μας. Τι πράγμα? Μιλάτε και για μια ανεξήγητη σιωπή από τα συλλογικά όργανα του κλάδου μας. Εγώ έπρεπε, δηλαδή ξεκάθαρα, πήραν 1.264 μέσα. Δεν πήρε ούτε ένα ούτε δύο. Πήραν όλοι. Μάλιστα. Λίγα πολλά ανάλογα. Σας φιλώ κύριε Υπουργέ μου. Είστε επανειδή. Έχω τον Ανδρέα Λικουρέτζο. Πάθαμε ζημιές εδώ. Πρέπει να μας τα πει και εκείνος. Το ξέρω. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.